Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κλίμα για παράταση των διαπραγματεύσεων και κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης μετά τον Μάρτιο καλλιεργεί η κυβέρνηση, η οποία αναζητά παράλληλα τρόπους να ενισχύσει τα ταμιακά της διαθέσιμα. Την κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 9 Μαρτίου θα προσπαθήσει να προλάβει το κυβερνητικό επιτελείο, κατά την οποία θα μπορούσε να επικυρωθεί η ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Χρεώσεις φωτιά βάζουν οι τράπεζες στα εμβάσματα εξωτερικού, ιδιαίτερα όταν η συναλλαγή πραγματοποιείται με την φυσική μας παρουσία στο ταμείο του καταστήματος, οι οποίες μπορούν να φτάσουν και τα 15 ευρώ. Εάν επιλέξουμε να χρεωθούμε και τα έξοδα της τράπεζας από δέκτη, το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 33 ευρώ. Προσοχή λοιπόν. Άσχημα νέα για τους Σουηδούς που ανυπομονούσαν για την εφαρμογή της εξάωρης εργασίας και για όλους εμάς τους υπόλοιπους, έστω και αν ήταν ένα πολύ μακρινό όνειρο. Στην εξάωρη εργασία, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από ένα διετές πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο Γκέντεμπορκ της Σουηδίας, η παραγωγικότητα των εργαζομένων αυξήθηκε, αλλά το κόστος του όλου εγχειρήματος αυξήθηκε ακόμα πιο πολύ. Παγώνει λοιπόν προς το παρόν το μοντέλο για τη μείωση των ωρών εργασίας. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κυμαίνει 653,84 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,57%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.